Αυτές είναι οι φυλακές υψίστης ασφαλείας στην Αδριανούπολη, όπου κρατούνται δύο Έλληνες στρατιωτικοί μετά τη σύλληψή τους στον Εύρο από τουρκική περίπολο την περασμένη Πέμπτη. Μιλώντας στην τηλεόραση του Sky, ο πατέρας του 28χρονου Λοχία δηλώνει περήφανος για το κουράγιο που επιδεικνύει ο γιος του και ο 25χρονος ανθιπολογάγος. Και το περιστατικό και την κράτησή τους την αντιμετωπίζουν με ιδιαίτερη γενναιότητα. Αν είμαστε μια φορά υπερήφανοι για τα παιδιά μας, τώρα γίναμε διπλά υπερήφανοι. Οι γονείς των δύο στρατιωτικών είδαν τα παιδιά τους το μεσημέρι της Δευτέρας πίσω από ένα τζάμι και τους μίλησαν μέσω τηλεφώνου. Τα παιδιά μένουν σε ένα κελί και τα δυο μαζί, τουλάχιστον ο ένας μιλάει στον άλλον. Υπάρχει θέρμανση. Υπάρχει τουαλέτα, υπάρχει μπάνιο, έχουν μια μικρή βεραντούλα για να αυλίζονται κιόλας και είναι χωριστά από τους υπόλοιπους κρατούμενους. Ο πατέρας του 28χρονου κάνει έκκληση στους αρμόδιους να κάνουν ό,τι πρέπει για να γυρίσουν σύντομα οι δύο νέοι στα σπίτια τους. Παρατείνεται η αγωνία των γονιών των δύο Ελλήνων στρατιωτικών. Υπάρχει απογοήτευση και προβληματισμός. Οι γονείς θα μπορούν να πηγαίνουν στην Αδριανούπολη και να βλέπουν τα παιδιά τους μία φορά την εβδομάδα. Όμως δεν θα μπορούν, όπως και χθες, να έχουν μαζί τους σωματική επαφή. Την πρώτη μέρα ήτανε χάλια, μετά καταλαβαίνανε χάλια, λέγοντας στεναχωρημένα ήτανε, γιατί οι οικογένειές μας θα στεναχωρηθούν, έλεγαν συνέχεια. Η τουρκική εφημερίδα Χουριέτ στην ηλεκτρονική της έκδοση υποστηρίζει ότι οι δύο Έλληνες βρέθηκαν 253 μέτρα εντός της τουρκικής επικράτειας. Η Χουριέτ παρουσιάζει μάλιστα και σε φωτογραφία το σημείο όπου, σύμφωνα με όσα λέει, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν. Σέβονται οι Τούρκοι, ας το πω έτσι, με το να λένε αυτά τα που είπατε στη Δύση, τα 253 μέτρα κτλ. Εγώ θεωρώ ότι ήταν σχεδιασμένο και συντονισμένο. Στις φυλακές υψίστης ασφαλείας της Ανδριανούπολης απαγορεύεται η πρόσβαση οποιοδήποτε χωρίς άδεια σε μια ακτίνα 4 χιλιόμετρων. Εκεί κρατείται ο ηγέτης του φιλοκουρδικού κόμματος HDP, Σελαχατίν Ντεμιρτάς. Οι δύο Έλληνες, αν τελικά κατηγορηθούν για κατασκοπία, κινδυνεύουν ακόμη και με ποινή κάθερξης έως 20 χρόνια. Εάν είναι κατηγορούμενοι για παράνομη είσοδο σε στρατιωτική περιοχή, τα πράγματα είναι καλά. Υπό ποια έννοια? Ο ποινικός νόμος στην Τουρκία προβλέπει για αυτό το αδίκημα φυλάκιση από 2 έως 5 χρόνια. Ως ένδειξη αντίδρασης στην κράτηση των δύο στρατιωτικών, οι κάτοικοι της Ορεστίαδας πραγματοποιούν μποϊκοτάζ στην αγορά της γειτονικής Αδριανούπολης. Ταξιδιωτικό γραφείο της περιοχής, μάλιστα, ανέβαλε όλα τα ταξίδια προς την Τουρκία μέχρι να λήξει η περιπέτεια των δύο Ελλήνων. Θα έπρεπε να είχε λυθεί το θέμα όπως έχει γίνει στο παρελθόν με τέτοιες καταστάσεις. Τα τηλέφωνα των δύο στρατιωτικών εστάλησαν στην Άγκυρα, όπου ερευνώνται στα εγκληματολογικά εργαστήρια των αστυνομικών αρχών. Πάμε, κυρίες και κύριοι, πρώτα στο Μανώλη Κωστίδη στην Αδριανούπολη, εκεί όπου κρατούνται οι δύο Έλληνες στρατιωτικοί. Πρώτα απ' όλα, Μανώλη, να μας πεις αν έχουμε κάποια ένδειξη για το πότε θα γίνει η δίκη και πότε θα είναι έτοιμο βεβαίως το κατηγορητήριο, όπου είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να προχωρήσουν τα πράγματα. Ναι, επικρατήσει έγινε χθίως αυτή τη στιγμή εδώ στην Τουρκία, διότι δεν ξέρουμε πότε θα συνταχθεί το κατηγορητήριο, θα δοθεί στο δικαστήριο για να αποφασίσει αν θα το δεχτεί και από εκεί πέρα για το πότε θα οριστεί δικάσιμος και πότε βεβαίως θα βγει η απόφαση του δικαστηρίου. Αυτό που φοβόμαστε είναι ότι αυτό μπορεί να διαρκέσει πάρα πολύ καιρό, γιατί όλη η διαδικασία καθυστερεί. Βεβαίως θα εξαρτηθεί πάρα πολύ και από τα δεδομένα που θα βρεθούν από τα κινητά τηλέφωνα των δύο Ελλήνων στρατιωτικών, όπου αυτή τη στιγμή ερευνώνται. Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, τα κινητά ήδη έχουν σταλεί στην Άγκυρα και οι Τούρκοι ψάχνουν τα δεδομένα, φωτογραφίες, βίντεο, που αν δείχνουν κάποια στοιχεία μέσα από την τουρκική επικράτεια. Πάντως πρέπει να πούμε ότι αν δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία, άρα η μόνη κατηγορία που μπορεί να σας απαγγελθεί είναι αυτή της παρουσίας σε στρατιωτική περιοχή. Μάλιστα, πάντως βλέπουμε ότι στο χορό τώρα έχουν μπει και τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Είδαμε και στο ρεπορτάζ ότι παρουσιάζουν και πληροφορίες οι οποίες ελέγχονται τουλάχιστον εδώ στην Αθήνα σε σχέση με το σημείο στο οποίο συνελήφθησαν οι δύο Τούρκοι στρατιωτικοί. Οι ναι, Έλληνες όντως, στρατιωτικοί, ακριβώς. 240 μέτρα από τα ελληνικά σύνορα εντός τουρκικής επικράτειας, 253 μέτρα από το φυλάκιο. Αυτό διαρρέουν, αυτό λένε. Νομίζω όμως σημασία έχει πια το αποτέλεσμα. Αν ήταν λίγα μέτρα, ήταν στα 240 μέτρα, νομίζω πια δεν έχει τόση σημασία. Δούμε και το σχετικό χάρτη.
τα 240 μέτρα που αναφέρουν είναι στο τρίγωνο εκεί στο κόκκινο και βεβαίως τα 253 μέτρα από το συνοριακό φυλάκιο της Τουρκίας. Σημασία έχει ότι δύο Έλληνες στρατιωτικοί βρίσκονται στη φυλακή και έτσι όπως προχωρούν τα πράγματα θα είναι για αρκετές τουλάχιστον ημέρες. Μάλιστα, τώρα στο Μέγαρο Μαξίμου, Αντώνη, είχαμε σήμερα μια πολύ ωραία σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό. Πώς αξιολογούν λοιπόν την κατάσταση στην κυβέρνηση? Τρεις ώρες κράτησε αυτή η σύσκεψη και αυτό που λένε τώρα στο Μέγαρο Μαξίμου είναι πως αυτή τη φάση δεν πρέπει να κορυφώσουν τις πιέσεις προς την Άγκυρα, γιατί όπως λένε η υπόθεση βρίσκεται στα χέρια της τουρκικής δικαιοσύνης και δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι γίνεται καμία είδους παρέμβαση και βεβαίως να μην διακινδυνεύσουν οι Έλληνες στρατιώτες. Επιχειρούν και κρατούν χαμηλούς τόνους. Βεβαίως παρακολουθούν από πολύ κοντά τις εξελίξεις και μας έλεγαν ότι υπάρχουν κινήσεις και σε υπηρεσιακό και σε στρατιωτικό και σε νομικό επίπεδο και αναμένεται να δούμε κινήσεις και τις επόμενες ώρες. Βεβαίως ανησυχούν από το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η Άγκυρα φαίνεται να έχει μια παρελκυστική τακτική, ότι δεν επέλεξαν το ζήτημα να λυθεί σε επίπεδο εκεί των τοπικών διοικητών των δύο στρατοπέδων και βεβαίως ότι αυτή τη στιγμή κανείς δεν μπορεί να διαβεβαιώσει ότι το κατηγορητήριο δεν θα επεκταθεί. Άρα, και στο θέμα Αντώνη, της κατασκοπίας. Άρα, Αντώνη, τώρα το σχέδιο ποιο είναι, σε τι κινήσεις σκέφτονται να προβούν, ανάλογα βεβαίως και με τις εξελίξεις? Οι κινήσεις της ελληνικής πλευράς θα είναι κλιμακούμενες αναλόγως με το πόσο ο χρόνος περνάει. Όσο ο χρόνος περνάει, θα δούμε και κάποιες κινήσεις από την ελληνική πλευρά. Ενδεχομένως η πρώτη κίνηση ΣΥΑ να είναι ο Πρωθυπουργός να σηκώσει το τηλέφωνο και να πάρει τον Ταγί Περντογάν προκειμένου να συζητήσουν από κοινού το θέμα για το πού μπορεί να πάει από εδώ και πέρα. Δεύτερη κίνηση θα μπορούσε να ζητηθεί επίσημα η διαμεσολάβηση του ΝΑΤΟ. Το υπενήχθηκε σήμερα και ο κύριος Καμένος από τις Βρυξέλλες. Βεβαίως θεωρείται δεδομένο ΣΥΑ, όπως μαθαίνουμε, ότι θα υπάρχει αναλυτική ενημέρωση των αρχηγών κρατών στη Σύνοδο Κορυφής που θα γίνει σε περίπου 2 εβδομάδες στις Βρυξέλλες από τον Αλέξη Τσίπρα. Θα έχει προηγηθεί περαιτέρω διεθνοποίηση του ζητήματος. Σήμερα είδαμε τον Πρωθυπουργό να παίρνει τηλέφωνο το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Όπλο της κυβέρνησης ΣΥΑ επίσης μας έλεγαν, εκτιμάται πώς είναι και η μη υλοποίηση της συνόδου στη Βάρνα 26 του μηνός, που το θέλει η τουρκική πλευρά, δηλαδή όταν πήγε Ταγί Περντογάν να συζητήσει με τον Ντόναλντ Τούσκ και τον Γιουκέρ τα δικά του θέματα. Και βεβαίως από τη στιγμή που θα χρειαστεί, δεν αποκλείεται να δούμε και κάποιο διάβημα της ελληνικής πλευράς. Μάλιστα, για να έρθω...